τελικά, αγαπητοί συνάδελφοι, σας τους λίγους τελικά που είσαστε μέσα σε αυτή την αίθουσα, ποιο είναι το πρόβλημα της παιδείας στην Ελλάδα? Αν έπρεπε να διαλέξουμε ένα από τα πολλά ομολογουμένως προβλήματα της του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ποιο θα ήταν εκείνο το πρόβλημα το οποίο θα επιλέγαμε? Ποιο θα ήταν εκείνο το πρόβλημα που θα έπρεπε να λυθεί άμεσα εμείς, εσείς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ποιο θα επιλέγατε? Εγώ θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της παιδείας στην Ελλάδα βρίσκεται, οι αγαπητοί συνάδελφοι, μέσα σε αυτή την αίθουσα. Από εδώ μέσα ξεκινάνε όλα τα σοβαρότερα και τα χειρότερα προβλήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Και ο λόγος που το ισχυρίζομαι αυτό είναι πάρα πολύ απλός. Το μήνυμα που σταθερά εδώ και δεκαετίες εκπέμπει η Βουλή των Ελλήνων είναι ότι είμαστε ανίκανοι να χτίσουμε πάνω στο έργο των προηγούμενων. Οι προηγούμενοι εδώ μέσα είναι αυτοί οι οποίοι φταίνε για όλα. Φταίνε πάντα και για πάντα. Από την αρχή της μεταπολίτευσης μέχρι και σήμερα, για όλα φταίνε οι προηγούμενοι. Δεν υπήρξε ποτέ ένας Έλληνας υπουργός. Ποτέ. Ποτέ όμως, όχι άπευση την κυβέρνηση, αλλά ποτέ. Που να βγει και να πει τη φράση, ανεξάρτητα από το αν φταίνε οι προηγούμενοι, το πρόβλημα αυτό είναι μεγάλο, αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα μας, για όλους μας, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλοι μαζί να κάτσουμε να βρούμε τη λύση του προβλήματος αυτού. Ποτέ δεν υπόθηκε αυτό, ποτέ δεν εφαρμόστηκε αυτό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς είμαστε το πρόβλημα της παιδείας στην Ελλάδα. Πόσες μεταρρυθμίσεις έχει υποστεί το ελληνικό σύστημα, εκπαιδευτικό ελληνικό σύστημα? Αμέτρητες. Αν δεν υπήρχαν οι περίφημες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, τότε είναι βέβαιο πως το ρεκόρ θα κατήχαν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Τόσες είναι οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση που η απαρρύθμισή τους υπήρξε το μοναδικό χειροπιαστό αποτέλεσμα που είχαμε για την απορρίθμιση της παιδείας. Ένας μόνος θεσμός έχει επιβιώσει ως αξιόπιστος, και αυτός είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα οπτικής γωνιάς, ή καλύτερα είναι θέμα κομματικής γραμμής. Για το μόνο που συμφωνούμε είναι πως το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το χάος. Αυτό το αντιλαμβάνονται πολύ καλά, ξέρετε, και οι 17χρονοι, που πρόσφατα τους δώσαμε το δικαίωμα να ψηφίσουν. Την ίδια ώρα που τους λέμε πως τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής τους, τα δύο τελευταία δηλαδή χρόνια από τα οποία πηγαίνουν στο Λύκειο, τους είναι τόσο άχρηστα. Και καλά θα κάνουν να δώσουν βάση στα φροντιστήρια και στα ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτή είναι η πρώτη αλήθεια που τους προσφέρουμε κατά την είσοδό τους στην ενήλικη ζωή τους. Η αλήθεια είναι, μην εμπιστεύεσαι το σύστημα. Κάνε τις επιλογές σου μόνος του και να κρατάς μικρό καλάθι για όσα ακούς, για όσα σου λένε οι κάθε είδους αρμόδιοι. Ο συνδυασμός αυτής της συμβουλής, μην ακούς τι λένε, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, με την διαπίστωση πως για όλα αυτά είναι οι προηγούμενοι, οδηγούν σε τραγικές συνέπειες για την ποιότητα της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας. Η παιδεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς και όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως που υπόσχονται να προσφέρουν αυτήν την παιδεία στα παιδιά μας, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, δεν μπορούν παρά να στηρίζονται στο έργο των προηγούμενων. Καμία επιτυχία του ανθρώπινου είδους δεν ήρθε μέσα σε μία μόνο μέρα. Καμία εξέλιξη δεν προκλήθηκε μόνο από μία ανακάλυψη. Καμία πρόοδος δεν επιτεύχθηκε από το έργο ενός και μόνο ανθρώπου. Κάθε βήμα προς τα μπρος που έχει κάνει η ανθρωπότητα στηρίζεται στα βήματα που έκαναν οι προηγούμενοι. Από τότε που ο άνθρωπος ανακάλυψε τη γραφή, από τότε δηλαδή που η ανθρωπότητα κατάφερε τη μοναδική της νίκη ενάντια στον θάνατο, γιατί αυτό έγινε με τη γραφή, από τότε που οι προηγούμενοι βρήκαν τρόπο να αφήνουν μηνύματα, συμβουλές, τις γνώσεις στους επόμενους, από τότε μέχρι και σήμερα η ανθρωπότητα αργά αλλά με σταθερά βήματα προχωρά προς τα μπρος, στηριζόμενη πάντα, πάντα στα έργα των προηγούμενων. Τι ουρανοξύστες δηλαδή θα χτίζαμε σήμερα, εάν δεν είχε αποδείξει ο Πυθαγόρας το θεώρημά του? Τι ταξίδια στο διάστημα θα σχεδιάζαμε, αν δεν είχε προηγηθεί ο Ευκλήδης και η γεωμετρία του? Τι είδους θέατρο θα βλέπαμε, αν δεν είχαν προηγηθεί ο Αισχύλος, ο Ευρυπίδης, ο Αριστοφάνης? Στα ζητήματα της παιδείας, τα έργα των προηγούμενων αποτελούν φάρο, οδηγό,
και σύμβουλο για τις απόπειρες προόδου των επομένων. Επομένως, εμείς εδώ στην Ελλάδα, το λίκνο του πολιτισμού αρνούμαστε να επιστρέψουμε σε αυτήν την απλή, όσο και διαμφισβήτητη διαπίστωση. Δηλαδή πως αποτελεί θεμέλιο για τα όσα αποφασίζουμε. Η Ένωση Κεντρών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δια του εισηγητή της και υπεύθυνου τομέα παιδείας, είχε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό το πρόγραμμά της. Κατατέθηκε και εχθές στα πρακτικά ένα πρόγραμμα το οποίο βγήκε με πολύ κόπο από την ομάδα που είναι υπεύθυνη για τον τομέα της παιδείας. Ένα πρόγραμμα το οποίο πολλές φορές και ο Υπουργός αυτό, και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε, συμπεριέλαβε μέσα στα νομοσχέδιά του κάποιες από τις απόψεις αυτού του προγράμματος. Αν σήμερα όμως καλούμαστε, είχαμε κληθεί να καταθέσουμε τις απόψεις μας σε έναν γόνιμο και δημιουργικό διάλογο, αυτές οι απόψεις θα ήταν οι ακόλουθες. Προαγωγή και απόλυση των μαθητών λυκείου με την διαδικασία που ήδη έχει περιγραφεί. Εισαγωγή στα ΑΕΗ με εξετάσεις τύπου ΑΣΕΠ και με διαγωνίσματα που θα περιλαμβάνουν σε μεγάλο μέρος το 60% της βαθμολογίας ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ενιαίο λύκειο με γενικό και τεχνολογικό κλάδο, όπου στο γενικό κλάδο θα διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας κατά 70% και τεχνολογικής κατά 30%, ενώ στον τεχνολογικό κλάδο να γίνεται το αντίθετο. Απολύτως ισότιμη πρόσβαση των δύο κλάδων στα ΑΕΗ αλλά και στα διετή προγράμματα. Άμεση δυνατότητα εγγραφής στα διετή προγράμματα αποφύτων και γενικού λυκείου. Καθιέρωση εξετάσεων για πολίτες άνω των 30 ετών για λήψη απολυτηρίου γυμνασίου εφόσον έχουν αποφοιτήσει από την πρώτη γυμνασίου. Σε περίπτωση αποτυχίας, για δύο φορές η λήψη απολυτηρίου γυμνασίου θα επιτυγχάνεται με φοίτηση σε γυμνάσιο ή λύκειο δεύτερης ευκαιρίας. Καθιέρωση εξετάσεων για πολίτες άνω των 35 ετών για λήψη απολυτηρίου λυκείου εφόσον έχουν αποφοιτήσει από την πρώτη λυκείου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δύο φορές η λήψη απολυτηρίου γυμνασίου θα επιτυγχάνεται με φοίτηση σε λύκειο, αντίστοιχα και για το ΕΠΑΛ. Οι εκπαιδευτικοί των λυκείων να έχουν μόνο διδακτικό έργο και εφημερίες. Πλήρης απεμπλοκή των εκπαιδευτικών των λυκείων από κάθε γραφειοκρατικό έργο. Στο σκοπό αυτό μπορεί να βοηθήσουν η διαμόρφωση της διοικητικής ομάδας, η θεσμοθέτηση πρακτικής άσκησης στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών στους γραμματείες λυκείων των φοιτητών και φοιτητριών ΑΕΗ, τμήματων παιδαγωγικών σχολών, σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και σπουδαστών και σπουδάθριων ΙΕΚ. Η απασχόληση ανέργων πτυχιούχων ΑΕΗ σε γραμματείς λυκείων μέσω προγραμμάτων των Δήμων προς απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε διοικητικό έργο. Με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς άμεσα ανακαλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας κατά προτεραιότητα τα τμήματα της τρίτης λυκείου, έτσι ώστε το καθημερινό πρόγραμμα της τάξης αυτής να είναι πλήρες και να είναι έγκαιρο προς τους μαθητές. Αναδιαμόρφωση των θεματικών αντικειμένων του Λυκείου σύμφωνα με σχετική πρόταση του ΙΕΠ και συγγραφή νέων βιβλίων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης με ξεκίνημα το Λύκειο όπου είναι και το παλιότερο. Καταγραφή και άμεση αξιοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού των Λυκείων. Συγκρότηση διοικητικής ομάδας στα Λύκεια με διευθυντή, υποδιευθυντή, αναπληρωτής, υποδιευθυντές. Οι αναπληρωτές υποδιευθυντές επιλέγονται όμοια όπως οι υποδιευθυντές και λαμβάνουν το μισό επιμίσθιο του υποδιευθυντή. Η θεσμοθέτηση θέσης αναπληρωτή υποδιευθυντή έχει πολλαπλά ωφέλη και είναι τιμητική για εκπαιδευτικούς με πολύχρονη εμπειρία. Έχουν όλη δραστική μείωση διδακτικού ωραρίου. Παρέχουν υποστηρικτικό και καθοδηγικό έργο στα παιδιά και εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Εκπροσωπούν το σχολείο και επιφορτίζονται με την ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης όλων των βιβλίων και των διαδικασιών που αφορούν το σχολείο. Θεσμοθέτηση ειδικού εκπαιδευτικού μισθολογίου και λήψη μέρινας για περιπτώσεις υπερχρεωμένων εκπαιδευτικών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν μερικά από τα σημεία αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται μέσα στο πρόγραμμα της Ένωσης για την Παιδεία, για τις Ένωσης Κεντρών. Είναι σημεία τα οποία αξίζουν να τα δείτε και αξίζουν στο μέλλον να τα υλοποιήσουμε, γιατί μέχρι στιγμής πάρα πολλά από αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί. Θα ήθελα πριν κατέβω από το βήμα να πω δύο λόγια για μια τροπολογία που αποτελεί κατά την ταπεινή μου άποψη μια μικρή νίκη της δημοκρατίας, μια μικρή νίκη του κοινοβουλευτισμού, μια απόδειξη ότι όταν υπάρχει θέληση
υπάρχει και ο τρόπος. Πρόκειται για την βουλευτική τροπολογία την οποία είχα την τιμή και εγώ και την ευθύνη να συνυπογράψω, καθώς πάλεψα με τις όποιες δυνάμεις τις οποίες είχα για να γίνει πραγματικότητα και να δικαιωθεί επιτέλους ο αγώνας των πυροσβεστών μας, ώστε να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να τίθεται υπόψη του επισφεύγοντος Υπουργού και να γίνεται δεκτή από μέρους του, και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Εκ μέρους των ανθρώπων λοιπόν που η ζωή τους θα καλυτερεύσει, εκ μέρους των συμπολιτών μας που η ζωή τους θα γίνει ασφαλέστερη εξαιτίας αυτής της τροπολογίας που εμείς της δώσαμε σάρκα και οστά και εσείς την κάνατε αποδεκτή, κύριε Υπουργέ. Η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά τους εποχικούς πυροσβέστες που προσελήφθησαν το 2008 και 2009, έπειτα δηλαδή από τις φωνικές πυρκαγιές του 2007, και οι οποίοι κατά την πρόσληψή τους τότε δεν κατήχαν κατά την εφαρμογή του νόμου τις προϋποθέσεις που αφορούσαν την προϋπηρεσία, επαναλαμβάνω, που αφορούσαν την προϋπηρεσία, ώστε να ενταχθούν στους πίνακες επιτυγχόντων, επιλαχόντων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Μπορεί ο αριθμός αυτός των πυροσβεστών να είναι μικρός. Εκείνων δηλαδή που εξακολουθούν, που μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να προσφέρουν σταθερά και αδιάκοπα τις υπηρεσίες τους στο πυροσβεστικό σώμα ως εποχικοί πυροσβέστες, έχοντας αποκτήσει πλέον δεκαετή πολύτιμη εμπειρία. Στο αναφυσβήτητα λοιπόν αυτό δύσκολο έργο τους, το έργο της δασοπυρόσβεστης, αλλά και της, με την τεράστια συμβολή την οποία έχουμε, ένα λεπτό μόνο θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό μόνο. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτήν την δεκαετή πολύτιμη εμπειρία τους και την προσφορά τους στο πυροσβεστικό σώμα, αλλά και τις επιτακτικές ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος σε έμπειρο πυροσβεστικό προσωπικό, καθώς και το γεγονός ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό ούτε για τα λειτουργικά έξοδα εκπαίδευσής τους, ούτε καν για τον ατομικό εξοπλισμό τους, προχωρήσαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προτείνουμε στην αρμόδια Υπουργό, στην κυρία Γεωργοβασίλη, την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους και την ένταξή τους πλέον στους αντίστοιχους πίνακες. Αναγνωρίζω και οφείλω να το αναφέρω αυτό, ώστε να το γνωρίζουν όλοι, ότι βρήκαμε την πόρτα της Υπουργού ανοιχτή, η οποία ουσιαστικά με ενδιαφέρον προχώρησε και εκείνη στην έγκριση της συγκεκριμένης τροπολογίας, η οποία έχει διατεθεί στα κόμματα και περιμένει την στήριξη όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων, γιατί πάρα πολύ απλά είναι δίκαιο, είναι έντιμο, και σε αυτόν τον ναό, στον ναό της δημοκρατίας, αυτά τα οποία θα πρέπει εμείς πρωταρχικά να ψηφίζουμε είναι αυτά τα οποία αφορούν και είναι χρήσιμα στους πολίτες. Οι πολίτες αυτής της χώρας είναι πάνω από τα κόμματα. Σας ευχαριστώ πολύ.